Παρουσία πλήθους κόσμου παρουσιάστηκε στο κοινό για πρώτη φορά το βιβλίο εικονογραφίας Κοιμήλια Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Κρήτης. Μετά από προσπάθεια πλέον του ενός έτους και μέσα στον κορονοϊό, καταφέραμε με τη συμβολή πάντοτε της κυρίας Αθηνάς Φακάκη να παρουσιάσουμε απόψε στο κοινό το βιβλίο. Μια όμορφη εκδήλωση που είχε η ενορία της Αγίας Τριάδος της πόλεως του Ηρακλείου την έμπνευση να πραγματοποιήσει απόψε. Πρόκειται για το βιβλίο στο οποίο για πρώτη φορά περιγράφεται το σπάνιο εικονογραφικό κοιμήλιο που η ιστορία του χάνεται στη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, καθώς η μοναδική ασφαλής πληροφορία που υπάρχει γι' αυτό είναι ότι μεταφέρθηκε στην Κρήτη από κάποιον άγνωστο από τη Μικρασία κατά τη μικρασιατική καταστροφή και παρέμεινε σε κάποια αποθήκη του ναού της Αγίας Τριάδας ως να το ανακαλύψουν και να το φροντίσουν οι εφημέριοι. Το κεντρικό κοιμήλιο του ναού είναι ένα πολυθεματικό έργο με πολλές αναφορές και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είχα την ευλογία να παρουσιάσω δια της γραφίδας μου αυτό το υπέροχο εικονογραφικό κοιμήλιο στους συμπολίτες μας και να καταγραφεί το περιεχόμενό του και να κατατεθεί σε άλλες ειδικότητες επιστημών που βεβαίως πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το έργο, γιατί το βιβλίο μου είναι μια πρώτη προσέγγιση στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας μου ως ξεναγός. Αλλά πέραν τούτου υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουμε ανάγκη να τα μάθουμε από τους ειδικότερους. Στις σελίδες του βιβλίου περιγράφονται και άλλα κοιμήλια του ναού της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου, αλλά και πληροφορίες για την ίδια την ιστορική αυτή ενορία, με την πολύπλευρη προσφορά στον τόπο και τον άνθρωπο. Ένα βιβλίο το οποίο έρχεται για να ενισχύσει τις δράσεις σας, τις φιλανθρωπικές, σωστά? Ναι, πρέπει να τονίσουμε ότι αφιλοκερδώς η κυρία Σφακάκη έκανε αυτό το έργο και όποια χρήματα μαζευτούν θα τα διαθέσουμε για τα σίτια της Αγίας Τριάδος, που άλλωστε εδώ και 50 χρόνια και πλέον λειτουργούν. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου οικογενειακό περιβάλλον, είμαστε 4 γενιές που γνωρίζομαι για τα συσίτια των απόρων της Αγίας Τριάδος. Θα είναι πάρα πολύ καλό αν με την αγορά αυτού του βιβλίου ενισχυθεί αυτή η δράση της ενορίας. Και είναι ευχής έργο να το πάρουν, να το προμηθευτούν όλοι οι Ηρακλειώτες για να μάθουν μία ακόμα ψηφίδα του απέραντου ψηφιδωτού που απαρτίζει την ιστορία του όμορφου και τρισευλογημένου τόπου μας.